Πάμε σε ένα θέμα που μας έχει αγγίξει όλους και αναφέρομαι στην γενναία απόφαση μιας οικογένειας, μιας 46χρονης, να δωρήσει τα όργανα του δικού της προσώπου. Ακόμα μια δωρεά οργάνων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και όταν μιλάμε για δωρεά οργάνων, μιλάμε κατά κάποιο τρόπο για την ύψιστη μορφή μιας εθελοντικής προσφοράς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σπύρου, είναι αντιπρόεδρος του Αιματοκρίτη. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Την καλησπέρα μας, κύριε Σπύρου. Καλησπέρα και από μένα. Μιλάμε για μια γενναία απόφαση και πρέπει να βρεθούν μιμητές το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Πώς νιώθετε στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης? Κοιτάξτε να δείτε, μιμητές υπάρχουν. Στην Κρήτη είναι κάτι μέρο. Μην ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία μας και τα δύο για πολλά χρόνια δίνουν πάρα πολλά μοσχεύματα. Πάρα πολλοί κριτικοί με το θάνατό τους έχουν δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να ενταθεί αυτή η προσπάθεια ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού, προσφοράς, να βοηθήσει και λίγο η πολιτεία, κακά τα ψέματα. Όχι, φυσικά και πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω, πρέπει να μιλάμε στον κόσμο, αυτό κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος. Το θέμα όμως της δωρεάς είναι πολύ μεγαλύτερο από... Δεν αφορά μόνο τον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο σύνολο πραγμάτων για να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει ή να πλησιάσει λίγο τις υπόλοιπες χώρες σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Τι διαφορετικό γίνεται στο εξωτερικό που δεν γίνεται στην χώρα μας? Πώς αντιλαμβάνονται, πώς προσεγγίζουν το φαινόμενο? Κοιτάξτε, η συνένεση του κόσμου και η αποδοχή του κόσμου, να μην ξεχνάμε είναι μεγάλη αποδοχή του κόσμου στην Ελλάδα, στη δωρεά, είναι το ένα κομμάτι, είναι αν θέλετε η βάση. Από εκεί και πέρα, για να πραγματοποιηθεί μια δωρεά, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που αφορά εντατικές, νοσοκομεία, που καταλαβαίνετε ότι τώρα με τον COVID είναι δύσκολο όλα αυτά και γι' αυτό εξάλλου και οι μεταμοσχεύσεις μειωθήκαν και στην Ελλάδα και άλλου. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Το μήνυμά σας προς τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Ότι ένα δυνατό μήνυμα το οποίο προκύπτει και μέσα από την πρωτοβουλία της οικογένειας βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει αισιοδοξία, τα πράγματα αλλάζουν, πηγαίνουν πάντα προς το καλύτερο. Έχει μπει τώρα στην Ελλάδα και το ΝΑΣΙΟ πολύ δυναμικά σε όλη αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι μόλις τελειώσουμε με το COVID, που είναι ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας λόγω των εντατικών, θα έχουμε σημαντική αύξηση στις μεταμοσχεύσεις. Μάλιστα. Βάζουμε μία ανωτελεία, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δράσεις βέβαια του Αιματοκρίτη, να πούμε, συνεχίζονται κανονικά και σε εβδομαδία δράσεις, σωστά, για εθελοντική αιμοδοσία. Σε ημερήσια σχεδόν. Σε ημερήσια, σωστά. Αυτό το μήνα έχουμε περισσότερες από 25 αιμοδοσίες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.